Εμείς οι συνταξιούχοι δεν ανεχόμαστε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων να ανεβαίνουν στα ύψη και η ζωή μας να κατεβαίνει στα τάρταρα. Να ζούμε στα σκοτάδια, στο κρύο, στην ανέχεια. Ως εδώ και μη παρέκει. Με τον αγώνα μας μπορούμε και θα το σταματήσουμε. Καλούμε τους συναδέλφους μας, συνταξιούχους από όλα τα ταμεία, να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση μεθαύριο 5η 13 του μήνα μπροστά στο εργατικό κέντρο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10:30 το πρωί. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, στην Άρτα και σε άλλες πόλεις γίνονται οι ίδιες κινητοποιήσεις. Επίσης, αυτές οι κινητοποιήσεις θα ταξιδέψουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις στη χώρα μας. Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Αυτές που υπόσχεται η κυβέρνηση και μάλιστα όχι σε όλους είναι κοροϊδία. Τη 13η και τη 14η να δοθούν τα αναδρομικά, να φρενάρουμε την ακρίβεια που καλπάζει στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα για την υγεία. Δεν ανεχόμαστε να πεθαίνουμε διασωληνωμένοι εκτός μεθ αβοήθητη στα ράντζα και στους διαδρόμους, να επιβάλλουμε λύσεις και στα άλλα μας αιτήματα όπως τα προβάλλουμε κάθε φορά. Όλοι λοιπόν μεθαύριο 5η 13 του μήνα στις 10:30 το πρωί μπροστά στο εργατικό κέντρο Πάτρας πρέπει να βουλιάξει η πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Καλούμε τους συναδέλφους στη συγκέντρωση στις 13 Οκτωβρίου απ' έξω από το εργατικό κέντρο Πάτρας στις 10:30 το πρωί. Για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και να διεκδικήσουμε τα κλεμμένα, τα οποία είναι 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο από το 2010 και μετά. Για να διεκδικήσουμε πραγματικές αυξήσεις, όχι τις μειώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι εξαγγελίες δεν καλύπτουν ούτε τον πληθωρισμό. Ούτε είναι για όλους. Ούτε συμφωνούμε με το χειρότερο χειμώνα από το 1942 που γράφει ο κύριος Γεωργιάδης Υπουργός στο περιοδικό Times. Δεν είναι όμως για όλους ο χειμώνας κακός. Γιατί διάφοροι όμιλοι ενέργειας, κλινικάρχες, μεγαλοξενοδόχοι έχουν φτάσει στα κέρδη τους μέχρι 450% κέρδος το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ενώ για τους συνταξιούχους πράγματι θα είναι ο χειρότερος. Γι' αυτό στις 13 Οκτώβρη πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να δουλέψουμε όλοι οι συνταξιούχοι για να γίνει μεγάλη συγκέντρωση ώστε να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Είναι ο δρόμος δοκιμασμένος, αποδοτικός, δρόμος που δεν μας πήραν την προσωπική διαφορά. Δεν κατέβηκε το αφορολόγητο που θα είχαμε μειώσεις 1,5 σύνταξη στην κάθε περίπτωση και άλλες μικροκατακτήσεις που είχαμε από τις καρβονιστικές κινητοποιήσεις. Γι' αυτό καλή επιτυχία στη συγκέντρωση, δεν είναι ανίκητη. Από εμάς εξαρτάται, εμείς είμαστε οι πολλοί. Καλή επιτυχία στη συγκέντρωσή μας.